Ο σύλλογός μας έχει πολλά νέα, να σας πω μερικά. Ένα από αυτό είναι η εκδρομή που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Ομού Ηρακλείου 24 με 29 Οκτωβρίου στην Πελοπόννησο. Έχουμε εκδώσει σχετικό πρόγραμμα, υπάρχει στο Σύλλογο, υπάρχει στην Ιερά Πέτρα, μπορεί να ρωτήσει τον κύριο Λάμπρου, στη Σιτία την κυρία Αλέξη, στο Οροπέδιο, σε όλες τις περιοχές του νομού. Νομίζω ότι είναι μια καλή εκδρομή, είναι πολύ φτηνή σχετικά η τιμή. Οι δηλώσεις θα γίνονται μέχρι 18 Οκτωβρίου και περιμένουμε να δούμε πώς, αν συγκεντρωθεί ο κόσμος, να πραγματοποιηθεί η εκδρομή αυτή. Ένα άλλο που θα ήθελα να πω είναι πως για το ρύζι, ενώ μέχρι την προηγούμενη Δευτέρα είχαμε διαβεβαιώσει ότι δεν θα διανεμηθεί, τη Δευτέρα μάθαμε ότι έγινε ένας ηλεκτρονικός διαγωνισμός ο οποίος συνεχίζεται και άνευο δώσει, τελικά το ρύζι θα μοιραστεί. Όμως αυτό θα είμαστε σε θέση να το ξέρουμε τέλη Οκτώβρη, αρχές του Νοέμβρη, και αυτό μας το είπε η υπεύθυνη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπενθυμίζω πως από φέτος αλλάζει η διαδικασία, αλλάζουμε Υπουργείο. Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης περνάμε στο Υπουργείο Εργασίας ως εποπτευόμενο Υπουργείο για τα τρόφιμα. Αγωνιστήκαμε πάρα πολύ για τα θέματα των μεταγραφών. Έχουμε κάνει απανωτές συναντήσεις στο Υπουργείο Παιδείας. Μέχρι την προηγούμενη Τρίτη κάναμε συνάντηση, είτε για το 10% είτε για τις άλλες μεταγραφές. Το τελευταίο διάστημα είναι το γιατί, ενώ είχαμε υποσχέσεις στις σχολές λιμενικού και αστυνομίας, δεν ήρθε το ηλικιακό όριο των 26 ετών ώστε να θεωρούνται τρίτεκνοι άσχετα με το πόσο ετών είναι ο αδελφός. Επίσης θέλω να πω κάτι, ότι σύμφωνα με τη σύσταση του Καλλικράτη, οι Δήμοι θα πρέπει στις κοινωνικές τους επιτροπές να συμπεριλαμβάνουν μέλη των κοινωνικών φορέων και συλλόγων, και γι' αυτό καλώ όλους τους δημάρχους του νομού, τους νεοεκλεγμένους, να συμπεριλάβουν μέλη όχι μόνο από τους συλλόγους, το Σύλλογο Τριτέκνων Ομού Λασιθίου, αλλά και από άλλους φορείς αντίστοιχους, παραδείγματος χάρη από του Πολυτέκνου κλπ. Νομίζω ότι αυτό είναι απαραίτητο για να περάσει μέσα στις επιτροπές αυτές και η ευαισθησία και ο τρόπος που προσεγγίζουν σύνολοι αυτή τα πράγματα.